Καλησπέρα και πάλι. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στην σημερινή ημερίδα όπου θα μιλήσουμε για τη χρήση των απομακρυσμένων εργαστηρίων Arduino στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Πλησιάζουμε ήδη στα 200 άτομα και από ό,τι βλέπω μπαίνουν συνεχώς και νέοι παρατηρητές. Να αναφέρω ότι η σημερινή ημερίδα διοργανώνεται από την IDEC SA, μια εταιρεία συμβούλων στον Πειραιά και σε συνεργασία με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, ενώ επίσης τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Ένωσης STEM. Πάμε να δούμε λίγο τη σημερινή ατζέντα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν την ημερίδα όπου θα σας κάνω μία σύντομη παρουσίαση του έργου System, στο πλαίσιο του οποίου διοργανώνεται και η σημερινή ημερίδα. Στη συνέχεια θα μας μιλήσει ο πρόεδρος Ελληνικής Εκπαιδευτικής Ένωσης STEM, ο κύριος Σαράντος Ψυχάρης, και θα μας παρουσιάσει το STEM στην εκπαίδευση. Θα συνεχίσουμε με τον κύριο Καραμπίδη από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, όπου θα μας μιλήσει για τη χρήση των απομακρυσμένων εργαστηρίων Arduino. Στη συνέχεια θα μας μιλήσει ο κύριος Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όπου θα μας πει για την εξαποστάσεις υλοποίηση εργαστηριακών δραστηριοτήτων. Και στο τέλος θα σας παρουσιάσω πολύ πολύ σύντομα μερικά ακόμα ευρωπαϊκά προγράμματα σε θεματικές συναφή με τη σημερινή ημερίδα. Να σας πω λίγο για το GoToWebinar. Μπορείτε είτε να καταβάσετε το πρόγραμμα, είτε να παρακολουθήσετε την ημερίδα online μέσα από το web application. Και στις δύο περιπτώσεις έχει δύο επιλογές. Μπορείτε να σηκώσετε το χεράκι εκεί που βλέπετε είτε στο πρόγραμμα είτε στο online application. Μπορείτε να σηκώσετε το χέρι σας και στο τέλος της ημερίδας θα μπορέσουν να σας ανοίξουμε το μικρόφωνο ώστε να μπορέσετε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις ή κάποια σχόλια αν έχετε προφορικά. Επίσης, υπάρχει και το questions που βλέπετε, όπου εκεί μπορείτε να γράψετε όποια ερώτηση έχετε κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων και θα τις απαντήσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη παρουσίαση, όπου είναι η παρουσίαση του προγράμματος Arduino System for Schools ή αλλιώς System. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό είναι ένα πρόγραμμα Erasmus Plus. Αύριο του 2019 και συγγνώμη. Συγγνώμη για την διακοπή και το οποίο τελειώνει αυτό το μήνα. Επικεφαλής του έργου αυτού είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης από την Ισπανία, ενώ έχουμε τους δύο εταίρους από την Ελλάδα, που είναι το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και η IDEC, και επίσης έχουμε εταίρους από την Πορτογαλία και την Κροατία. Τώρα, ο στόχος του προγράμματος αυτού είναι να παρέχει ουσιαστικά εύκολη πρόσβαση σε ποιοτικό παιδαγωγικό υλικό και επίσης το απαραίτητο υλικό και λογισμικό Arduino ενός ArtLab. Τώρα, το τι είναι το ArtLab θα σας το παρουσιάσουμε λεπτομερέστερα και στη συνέχεια, αλλά ουσιαστικά το ArtLab είναι ένα απομακρυσμένο εργαστήριο χειρισμού Arduino, όπου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διεξάγουν πειράγματα με τους μαθητές τους από απόσταση. Τώρα, οι κύριοι στόχοι του έργου System είναι να καταστήσει προσιτή την τεχνολογία Arduino σε μεγάλο αριθμό μαθητών, να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των σχολείων, να παρέχει ανοιχτή πρόσβαση σε Arduino, να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν οι ίδιοι τα δικά τους απομακρυσμένα εργαστήρια Arduino και τέλος να προωθήσει το STEM, γενικότερα το STEM, στην εκπαίδευση. Τώρα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει δύο κύρια αποτελέσματα. Το πρώτο από αυτό είναι η μεθοδολογία STEM,
Η μεθοδολογία system, όπως λέμε, έχει συνολικά 10 ενότητες και είναι ουσιαστικά ένα σύνολο εκπαιδευτικών υλικών και μαθημάτων πάνω στη χρήση του Arduino, τα οποία περιλαμβάνουν κάποια παραδείγματα, προσομοιώσεις και ασκήσεις τα οποία μπορούν να κάνουν οι καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην τάξη τους. Πάμε τώρα να σας παρουσιάσω λίγο πιο λεπτομερέστερα τα 10 modules, τα 10 μαθήματα που περιλαμβάνει. Το πρώτο, λοιπόν, είναι η εισαγωγή στο STEM και την προσέγγιση system, όπου μας δείχνει αυτό το μάθημα τι είναι το STEM στην εκπαίδευση και παρουσιάζει το έργο system και τη μεθοδολογία που ακολουθεί. Όπως βλέπετε, αυτές είναι κάποιες φωτογραφίες, κάποια screenshots από τα περιεχόμενα του συγκεκριμένου μαθήματος. Τώρα, το δεύτερο module κάνει μια εισαγωγή στο Arduino, όπου εδώ δηλαδή παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά και εργαλεία του Arduino. Γίνεται επίσης μια παρουσίαση των ονομάτων και των λειτουργιών των βασικών εξαρτημάτων ενός Arduino, τα οποία χρησιμοποιούνται, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί με το βασικό εργαλείο Arduino. Το τρίτο μάθημα λέγεται «Εισρωές, εκροές και διακοπές», όπου εδώ δείχνει τις διαφορές μεταξύ των ψηφιακών και των αναλογικών συσκευών και επίσης μας δείχνει πώς γίνεται η σύνδεση και η χρήση των διακοπών. Το επόμενο μάθημα λέγεται «Πρώτοι προγραμματισμοί», το επόμενο module λέγεται «Πρώτοι προγραμματισμοί», όπου εδώ πέρα περιλαμβάνει κάποιες βασικές ασκήσεις για τη συναρμολόγηση και τον προγραμματισμό ενός Arduino. Στο επόμενο μάθημα, που μας μιλάει για τις μεταβλητές και σταθερές, και εδώ μας παρουσιάζεται η χρήση των σταθερών και των μεταβλητών στο Arduino, καθώς και οι μαθηματικές εκφράσεις και η χρήση τους στον προγραμματισμό ενός Arduino. Το έκτο μάθημα παρουσιάζει τις λειτουργίες λήψης αποφάσεων και ελέγχου. Εδώ δηλαδή παρουσιάζεται η χρήση εντολών λήψης αποφάσεων μέσω της γλώσσας προγραμματισμού C και της C++. Και επίσης αυτή η ενότητα βοηθά στην κατανόηση του ελέγχου ροής μέσα σε ένα πρόγραμμα Arduino. Το επόμενο module μας μιλάει για τις οθόνες υγρών κρυστάλλων, δηλαδή δίνεται μια επισκόπηση των οθονών LCD, όπως λέγονται, των τύπων αυτών των οθονών και των τρόπων των οποίων μπορούν αυτές να λειτουργήσουν με το Arduino. Το 8ο μάθημα είναι οι αισθητήρες, όπου εδώ παρουσιάζονται οι τύποι των αισθητήρων, τα χαρακτηριστικά τους, η περιγραφή τους και η χρήση τους στο Arduino, ώστε οι μαθητές να μπορούν έτσι να τους συνδυάζουν και να κάνουν διάφορες εφαρμογές. Το πρώτο τελευταίο μάθημα μας μιλάει για τους κινητήρες servo και DC, όπου εδώ μας παρουσιάζονται δηλαδή τα είδη των ηλεκτρικών κινητήρων και οι μέθοδοι χρήσης τους σε συνδυασμό, όπως μπορούν να συνδυαστούν με το Arduino. Και το τελευταίο module μας δείχνει κάποια παραδείγματα από τον πραγματικό κόσμο, δηλαδή εδώ παρουσιάζεται ο τρόπος σύνδεσης, ο τρόπος χρήσης και ο τρόπος προγραμματισμού διάφορων αισθητήρων και μονάδων. Τώρα, το δεύτερο παραδοτέο του έργου είναι ο Convos System Art Lab. Ουσιαστικά, δηλαδή, έχουν δημιουργηθεί 5 απομακρυσμένα Art Lab, απομακρυσμένα εργαστήρια Arduino, δηλαδή, και έχει δημιουργηθεί και ένας ενιαίος Convo System Art Lab. Για περισσότερες πληροφορίες για το Convo και πώς μπορείτε να κάνετε κράτηση για να χρησιμοποιήσετε το απομακρυσμένο εργαστήριο, θα σας δώσει στη συνέχεια ο κύριος Καραμπίδης από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Οπότε θα προχωρήσω γρήγορα στην επόμενη διαφάνεια, όπου θα σας μιλήσω για την επιλωτική εφαρμογή. Αφού λοιπόν έχουν φτιαχτεί τα υλικά, τα εκπαιδευτικά υλικά και τα απομακρυσμένα εργαστήρια Art Lab, θα γίνει μια πιλωτική εφαρμογή τους σε σχολεία της Ελλάδας. Η πιλωτική αυτή εφαρμογή θα αφορά λοιπόν τη μεθοδολογία που σας παρουσίασα πιο πριν, όπου κάθε σχολείο θα πρέπει να επιλέξει 2 ενότητες, 2 module, και να τα εφαρμόσει με τουλάχιστον 10 μαθητές.
Και επίσης θα πρέπει να κάνει χρήση των απομακρυσμένων εργαστηρίων. Η πιλωτική εφαρμογή αυτή θα έχει διάρκεια συνολικά 3 εβδομάδων, δηλαδή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και τις 22 Πέμπτου του 2022. Όπως είδατε, κατά την εγγραφή σας στη σημερινή ημερίδα, υπήρχε και η ερώτηση αν θέλετε να συμμετέχετε στην πιλωτική, αν θέλετε να συμμετέχετε ως καθηγητής ή το σχολείο σας στην πιλωτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων του έργου System. Σε όσους έχουν απαντήσει ναι, θα στείλουμε περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την πιλωτική εφαρμογή από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ενώ όσοι δεν απαντήσατε ότι δεν θέλετε να συμμετέχετε, αλλά μετά την ημερίδα τελικά αποφασίσετε ότι θέλετε να συμμετέχετε, μπορείτε να στείλετε ένα email είτε στον κύριο Άρη Χρονόπουλο, στο email aris@idec.gr, όπου ο κύριος Χρονόπουλος είναι και υπεύθυνος, επιστημονικός υπεύθυνος για το συγκεκριμένο έργο, ή μπορείτε να στείλετε ένα email σε εμένα, στον efeli@idec.gr. Επίσης, να επισημάνω ότι για τα σχολεία που θα συμμετέχουν στην πιλωτική εφαρμογή θα γίνει μια κλήρωση και 5 από τα σχολεία θα προμηθευτούν από ένα δωρεάν Arduino Starter Pack. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για την προσοχή σας και πάμε τώρα στην επόμενη παρουσίαση του κυρίου Ψυχάρη, όπως θα μας μιλήσει για το STEM στην εκπαίδευση. Κύριε Ψυχάρη. Κύριε Ψυχάρη, μας ακούτε? Ωραία. Το μικρόφωνο σας είναι κλειστό. Ναι, εγώ σας το κλείσα, αλλά εσείς πρέπει να... Τώρα μου το ανοίξατε. Εντάξει. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, okay. Άρα, τώρα, πρέπει να το πω λίγο αυτό αριστερά, για να βλέπετε την οθόνη μου τώρα. Βλέπετε την οθόνη μου? Ναι, τη βλέπουμε. Ωραία. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ την IDEC για την τιμή που μου έκανε να μου δώσει την ευκαιρία να μιλήσω για την εκπαίδευση STEM. Ευχαριστώ και όλους όσους μας παρακολουθούν, και τους φοιτητές μου και τους συνεργάτες μου και τους φίλους. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν με το STEM είναι εάν τι είδους προσέγγιση είναι αυτή η προσέγγιση STEM που λέμε, και επίσης εάν αυτά που κάνουμε ως τώρα είναι STEM ή, εν πάση περιπτώσει, αν έχουμε βρει αυτό που λέγεται χαρακτηρολογώντας στα αγγλικά το silver bullet, δηλαδή έχουμε βρει αυτή τη σφαίρα την ασημένη, η οποία έχει χτυπήσει και έχει βρει το στόχο της. Έτσι. Λοιπόν, με βάση λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί εδώ δεν φαίνεται όλη η οθόνη και μάλλον εδώ πρέπει να τα μεταφέρω σιγά σιγά αυτά εδώ. Λοιπόν, μάλλον τώρα είναι καλύτερα. Έτσι. Okay. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν με το STEM είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση αν αυτός ο τεμαχισμός της επιστήμης που συνέβη τα τελευταία χρόνια έχει ευνοήσει αυτό που λέμε την ανέβρεση της γνώσης και της αλήθειας, και υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία τα οποία πλέον συνηγορούν ότι αυτός ο διαμαχισμός της γνώσης δεν ευνόησε ουσιαστικά την εξέλιξη της επιστήμης. Ένα από τα κλασικά είναι του Ήλια Μπρικοζίν από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών, σε ένα καταπληκτικό βιβλίο που λέγεται «Το βέλος του χρόνου», το οποίο ουσιαστικά συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι αυτός ο διαμαχισμός δεν ήταν προς το καλό της επιστήμης. Έτσι. Και βέβαια, σιγά σιγά έχουν έρθει καινούργια δεδομένα τα τελευταία 15-20 χρόνια, τα οποία μιλάνε ότι στην εποχή της πολυπλοκότητας, σε αυτό το λεγόμενο complexity theory, το οποίο
αν υποθέσουμε ότι είχαμε την κλασική φυσική, μετά είχαμε την κβαντική φυσική, μετά είχαμε την θεωρία του χάους, τώρα έχουμε την θεωρία της πολυπλοκότητας και σκεφτείτε ότι το Νόμπελ φυσικής πέρυσι πήγε στον Παρίσι για την συμβολή του στην θεωρία της πολυπλοκότητας. Έτσι. Άρα ουσιαστικά έχετε πάλι το ζητούμενο ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα χρειάζονται μια ολιστική προσέγγιση που πλέον δεν μπορούμε να τα λύσουμε παραμένοντας σε αυτή την απομόνωση των επιμέρους γνωστικών περιοχών. Κλασική ενίσχυση πάνω σε αυτό, έτσι, τυπικά τουλάχιστον, είναι αυτό το άρθρο το οποίο έχω γράψει εδώ σαν αναφορά, το ECD. Ο ECD είναι ο ΟΣΑ γνωστός. Ο γνωστός ο ΟΣΑ όμως δεν κανονίζει μόνο, καθορίζει μάλλον, την οικονομική πολιτική, γιατί την καθορίζει, καθορίζει και την εκπαιδευτική πολιτική. Οπότε όταν βλέπουμε κείμενα, έτσι και το λέω και στους φοιτητές μου, από τον ΟΣΑ ή από την UNESCO, να είναι με την καλή έννοια υποψιασμένοι ότι αυτά τα οποία λέγονται θα έχουν ένα αντίκτυπο τα επόμενα 10-20 χρόνια τουλάχιστον. Επομένως, το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι αυτή η παγκοσμιοποίηση, η οποία ξεκίνησε χρόνια πριν, έτσι, και μιλάμε όλοι για την παγκοσμιοποίηση, βάζει πλέον και το ερώτημα εάν θα πρέπει να υπάρχουν παγκόσμια θέματα σε αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Και τι εννοώ με αυτό. Θέματα παγκόσμια είναι η κλιματική αλλαγή, είναι η βιοοικονομία, η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά θεωρούνται θέματα τα οποία έχουν ένα παγκόσμιο impact, έτσι, μια παγκόσμια επίδραση. Το θέμα όμως είναι ότι για να τα βάλεις αυτά στο αναλυτικό πρόγραμμα, ώστε να είναι η προσέγγιση STEM, θα πρέπει να πας να δεις πώς θα μπορούσες να αναθεωρήσεις τα σύνορα των γνωστικών περιοχών, το οποίο είναι δύσκολο να το κάνεις πια, όπως έχουν καθιερωθεί τυπικά σήμερα, όπου κάθε γνωστική περιοχή έχει μαζευτεί, έτσι, σαν σαλιγκάρι στον εαυτό της. Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι πώς θα ορίσουμε αυτό που λέμε STEM στην εκπαίδευση, γιατί εμένα τουλάχιστον προκαλεί έτσι και πολύ σκεπτικισμό ότι ο καθένας αυτοπροσδιορίζεται ως STEM, ανοίγει και ένα μαγαζί STEM και όλα είναι μια χαρά, ας πούμε. Έτσι. Το θέμα είναι πώς θα βρούμε τα συνοριακά αντικείμενα, δηλαδή τα boundary objects που λέγονται, τα οποία διασχίζουν γνωστικές περιοχές, και αυτά είναι έννοιες, έτσι, δεν είναι πράγματα, έτσι, για να λύσουμε ένα πραγματικό πρόβλημα, γιατί το STEM, το πρώτο πράγμα στο STEM είναι ένα πραγματικό πρόβλημα μη σαφώς οριοθετημένο. Σαν αυτό δηλαδή που θα βρει όταν θα τελειώσει το πανεπιστήμιο ένας άνθρωπος που θα πάει ή στην έρευνα ή στη βιομηχανία. Αν το πάμε στην εκπαίδευση, το ζητούμενο είναι ότι μέχρι τώρα είχαμε, ας πούμε, την ανακαλυπτική, τη διερευνητική μάθηση, αυτό το inquiry based. Το θέμα είναι, μπαίνοντας στο STEM μέσα, όπου δεν διδάσκεις μόνο ένα μάθημα, πρέπει να πας σε νέους τρόπους διδακτικών στρατηγικών. Και ένα τελευταίο κομμάτι είναι, μέχρι τώρα αξιολογούσαμε, κάναμε φυσική και αξιολογούσαμε τους μαθητές στη φυσική. Τώρα που είναι διεπιστημονικό το θέμα, ποια θα είναι η μορφή της αξιολόγησης. Έτσι, αυτά είναι τα πολύ βασικά θέματα. Και αυτό έχετε να κάνει τώρα με τους νέους, το νέο τύπο ικανοτήτων που χρειάζονται, και δεν λέω δεξιότητες πια, αλλά λέω ικανότητες που είναι τέτοιες ώστε να μπορεί κάποιος να διασχίσει γνωστικές περιοχές. Και εδώ θα συμβούλευα έτσι και τους φοιτητές μου ειδικά να κοιτάξουν αυτό το άρθρο του 2019 της UNESCO, το οποίο μιλάει ακριβώς για τα STEM competencies. Έτσι. Έτσι λοιπόν έχουμε την πρώτη, τη δεύτερη, τη τρίτη, τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, έτσι, ένα καλό σχήμα αυτό. Είμαστε τώρα σε αυτή τη φάση και εδώ είναι ένα κλασικό βιβλίο το οποίο έχει την εξής πολύ σημαντική εικόνα, ότι σε κάθε βιομηχανική επανάσταση υπάρχει ένα χάσμα εδώ, το οποίο το χάσμα αυτό είναι ανάμεσα σε αυτούς που είναι ευτυχισμένοι και σε αυτούς που είναι μη ευτυχισμένοι, και αυτό είναι το λεγόμενο social pain, ο κοινωνικός πόνος, γιατί αν δεν προσαρμοστούν, έτσι, χάνουν τη δουλειά τους. Για να πάμε λοιπόν στο STEM, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την υπολογιστική σκέψη, αυτό το περίφημο computational thinking, τι είναι, πώς εφαρμόζεται,
να πάμε στις εγκάρσιες έννοιες, οι οποίες θα παίξουν το ρόλο αυτό που λέμε συνοριακών αντικειμένων, να μιλήσουμε για την επιστημολογία των ακρονιμίων αυτών εδώ, δηλαδή τι σημαίνει science, τι σημαίνει technology, τι σημαίνει engineering, τι σημαίνει mathematics, πώς αυτά δένονται μαζί, και να φτάσουμε στο STEM. Για να πάμε λοιπόν στην αρχή, πρέπει να μιλήσουμε για την υπολογιστική σκέψη, που οι βασικές διαστάσεις είναι η διάσπαση του προβλήματος σε απλούστερα, η έβρεση patterns σε προβλήματα, η αφαιρετική διαδικασία, που για μένα είναι το πιο δύσκολο κομμάτι που μπορεί να κάνει να μαθήσει, και ο αλγόριθμος. Και εδώ είναι οι πρακτικές που μπορείς να χρησιμοποιήσεις στο να μπορέσεις, δηλαδή, να κάνεις ένα μοντέλο στο οποίο να σου δώσει τη λεγόμενη computational problem solving practices, δηλαδή να μπορέσεις να πάρεις δεδομένα στον υπολογιστή σαν να έκανες ένα πείραμα στο εργαστήριο. Αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι. Και αυτό ουσιαστικά κάνει και το Arduino στην πράξη που μιλήσατε πριν. Έτσι λοιπόν στο παιχνίδι ήρθε η υπολογιστική σκέψη, η υπολογιστική συγγνώμη επιστήμη, η οποία διαφέρει από την επιστήμη των υπολογιστών στο γεγονός ότι με την υπολογιστική επιστήμη συλλέγονται δεδομένα από τον πραγματικό κόσμο. Και ουσιαστικά το Arduino και με τις ψηφιακές θύρες του και με τις αναλογικές θύρες του αυτό κάνει. Συλλέγει δεδομένα από τον πραγματικό κόσμο. Άρα λοιπόν, το ζητούμενο είναι ότι εμείς θέλουμε να λύσουμε πραγματικά προβλήματα, τα οποία για να τα λύσουμε θα πρέπει να φτιάξουμε με αφαιρετική διαδικασία μοντέλα και να πάρουμε πραγματικά δεδομένα. Για να μπορέσουμε τώρα να βάλουμε το STEM στην εκπαίδευση, θα πρέπει να βάλουμε στο αναλυτικό πρόγραμμα όχι μόνο τις σημαντικές έννοιες που υπάρχουν σε κάθε επιστήμη, δηλαδή στη φυσική υπάρχει δύναμη, υπάρχει ενέργεια, στη χημεία αντίστοιχα η αντίδραση, στη γεωλογία κτλ. Αλλά πρέπει να πάμε σε αυτές που λέμε εδώ εγκάρσιες έννοιες, αυτές τις cross-cutting concepts. Αυτές εδώ έχουν σχέση όχι μόνο με τις, ας το πούμε, θετικές επιστήμες που περιέχονται στο STEM, αλλά υπάρχουν και στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Δηλαδή, πλέον το STEM έγινε STEA, το α σημαίνει art, ή arts, και πλέον σύμφωνα με οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, το α σημαίνει all. Δηλαδή, ακόμα και το humanities μέσα, ακόμα και το και η ψυχολογία. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν πλέον περιοδικά που λέγονται computational psychology. Άρα, λοιπόν, αυτές εδώ οι έννοιες είναι αυτό που λέμε ο πυρήνας να φτιαχτεί ένα αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο να στηρίζεται σε αυτές τις εγκάρσιες έννοιες. Δηλαδή, έχω την αιτία και το αποτέλεσμα, το μηχανισμό. Αυτός εδώ δεν υπάρχει μόνο στη φυσική, δεν υπάρχει μόνο στη βιολογία. Αυτός υπάρχει και στη σύνδεση βιολογίας και φυσικής, για να μπει μετά ένα τεχνολογικό προϊόν, να φτιαχτεί μάλλον. Έτσι λοιπόν, το θέμα είναι, μπορούμε να φτιάξουμε αυτά τα λεγόμενα συνοριακά αντικείμενα, τα οποία θα μπορέσουν να συνδέσουν γνωστικές περιοχές με έναν τρόπο που καμιά φορά αυτός ο τρόπος. Υπάρχει μια ακραία άποψη που λέει ότι το STEM πρέπει να είναι πλέον μια ξεχωριστή γνωστική περιοχή. Για μένα είναι λίγο ακραία αυτή η άποψη. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να δεχτούμε ότι υπάρχει υπολογιστική βιολογία ή βιοπληροφορική, για παράδειγμα. Αλλά το STEM, αλλά σαν γνωστική περιοχή από μόνη της, όπως λέμε τώρα μαθηματικά, ας πούμε, υπάρχει και αυτή η ακραία άποψη. Έτσι. Βασικό στοιχείο στο STEM είναι ο κύκλος του σχεδιασμού των μηχανικών. Δηλαδή, γιατί είναι βασικό? Γιατί ο μηχανικός τι κάνει? Έρχεται ο επιστήμονας, ο οποίος θα φτιάξει ένα μοντέλο για το ποιες μεταβλητές θα χρησιμοποιηθούν, πώς αυτές οι μεταβλητές συνδέονται μεταξύ τους. Αλλά συνήθως ο επιστήμονας ψάχνει για τη μοναδική λύση στο πρόβλημα, ενώ ο μηχανικός ψάχνει για τη βέλτιστη λύση. Βέλτιστη λύση κάτω από προϋποθέσεις. Έτσι. Άρα λοιπόν, το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να βάλουμε την παιδαγωγική των μηχανικών σε ένα αναλυτικό πρόγραμμα. Και είναι δύσκολο γιατί τα παιδιά έχουν συνηθίσει να τους λες, έστω ότι δίνεται αυτό, έστω ότι δίνεται εκείνο, λύσε την άσκηση, βρες αυτό. Αυτό δεν είναι όμως ένα πραγματικό πρόβλημα. Έτσι. Έτσι λοιπόν έχουμε τον κύκλο του STEM, σε μια απλοϊκή του μορφή, όπου ο επιστήμονας και ο μαθηματικός φτιάχνουν το μοντέλο, το παίρνει ο μηχανικός, φτιάχνει τη μηχανή. Ο μηχανικός φτιάχνει τη μηχανή που αντιστοιχεί στο μοντέλο, πάει σε ένα τεχνολογικό προϊόν, το οποίο όμως στη συνέχεια μπορεί να ξαναβοηθήσει τον επιστήμονα και το μαθηματικό, π.χ. ένα καλύτερο τηλεσκόπιο, θα τον βοηθήσει να δει, ας πούμε, καλύτερα, ξέρω εγώ, πού μπορεί να βρίσκεται η εγκύτερη μαύρη τρύπα.
για να πάει μετά ο μηχανικός να φτιάξει πάλι μια μηχανή κτλ. Άρα είναι μια σχέση αναδρομική. Ο Κώστας ο Καλοβρέκτης και οι συνεργάτες μου έχουμε φτιάξει ένα λίγο πιο πολύπλοκο μοντέλο από το προηγούμενο, το οποίο έχει βάλει μέσα και τις διαστάσεις της υπολογιστικής σκέψης και τα συνοριακά αντικείμενα. Ένα άλλο κομμάτι αφορά την αξιολόγηση. Η αξιολόγηση στο STEM είναι ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια του. Γιατί δεν αξιολογείς γνώσεις και ικανότητες σε μια συγκεκριμένη γνώση, σε γνωστική περιοχή, αλλά πρέπει να φτιάξεις τέτοιες δραστηριότητες στους μαθητές σου που να είναι διεπιστημονικές και μετά να πας εσύ να τους αξιολογήσεις πλέον σε αυτές τις δραστηριότητες. Κάτι το οποίο επιχειρήσαμε ο Κώστας ο Καλοβρέκτης, ο Αποστόλης ο Ξενάκης και ο Κώστας ο Δρογογιάννης να κάνουμε στο μάθημα της τεχνολογίας που ήμουν εγώ επόπτης και αυτοί οι εκπονητές. Το βασικό λοιπόν στοιχείο της αξιολόγησης, αυτό δεν είναι δικό μας, είναι από τη Μέγιστη του 2019, είναι η αιτιολόγηση. Το βασικό λοιπόν στοιχείο, το να πας να κάνεις δραστηριοτήτων, είτε Arduino, είτε Micro, είτε αυτά στο σχολείο, πρέπει μετά να φτιάξεις κατάλληλες ρούμπρικες, οι οποίες να αιτιολογήσεις. Δηλαδή, αιτιολόγηση βασισμένη σε διαστάσεις υπολογιστικής σκέψης. Υπάρχουν, εφαρμόζονται από τους μαθητές ή στο σχεδιασμό της μηχανικής. Δηλαδή, είναι ένα κομμάτι αρκετά δύσκολο. Ερχόμαστε τώρα στο κομμάτι του υπολογιστικού STEM, το οποίο σχετίζεται με το Arduino εκτός των άλλων. Και εδώ σας έχουμε μερικά παραδείγματα. Ας πούμε, ένα παράδειγμα που σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή και το οποίο το είχαμε φτιάξει παλιότερα και με το LabVIEW που θα σας μιλήσει ο Κώστας. Ας πούμε, θες να μιλήσεις για ένα παράδειγμα που λέει «Σώσε τους πιγκουίνους». Γιατί λόγω της κλιματικής αλλαγής υπάρχει πρόβλημα στο να επιβιώσουν οι πιγκουίνοι. Αυτό σχετίζεται με τη μεταφορά της θερμότητας, έτσι, στη φυσική, για παράδειγμα, έτσι, με τους διάφορους τρόπους που γίνεται. Άρα, λοιπόν, το θέμα είναι, καθώς η γη θερμαίνεται, οι πάγοι λιώνουν και απομακρύνονται τα αυγά των πιγκουίνων, όπως και τα νεόγνωά τους. Δηλαδή, καταστρέφεται το περιβάλλον ζωής και ανάπτυξη των πιγκουίνων. Επίσης, η επιφάνεια που καλύπτουν οι πάγοι έχει μειωθεί. Το πρόβλημα, λοιπόν, που τίθεται στους εκπαιδευόμενους μετά την εισαγωγή για το θέμα της κλιματικής αλλαγής είναι, θέλουμε να κατασκευάσουμε σπιτάκια για τους πιγκουίνους, ώστε να τους προστατεύουμε από την αύξηση θερμοκρασίας. Αναπτύξτε πιθανές λύσεις. Αυτό είναι ένα ανοιχτό πρόβλημα. Ήδη και στην Καθημερινή είχε μπει αυτό κάποτε, σαν ιδέα δηλαδή, πώς θα σωθούν οι πιγκουίνοι κτλ. Άρα εδώ βλέπετε αμέσως ότι ένα πρόβλημα υπαρκτό πρέπει να λυθεί. Έτσι, γιατί η καύση των ορυκτών αυξάνει τα επίπεδα του διοξιδίου του άνθρακα. Έτσι, ας πούμε, για παράδειγμα, η υπέρυθρια ακτινοβολία που φεύγει από τη γη εγκλωβίζεται περισσότερο, αυξάνει η θερμοκρασία. Πάει στους πιγκουίνους και αρχίζει ένας κύκλος, έτσι, με όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό. Έρχεται τώρα ο φυσικός και θα σου μιλήσει για τη μεταφορά της θερμότητας με αγωγή, με θερμό και επαφή κτλ. Το θέμα όμως είναι, ο μηχανικός πρέπει να βρει λύση στο πρόβλημα. Έτσι. Εδώ λοιπόν τίθεται ένα ωραίο παράδειγμα, είχαν φτιάξει με τα πτυχιακοί μου φοιτητές η κυρία Βλάχου, η κυρία Ατρού, η κυρία Καβεμφυλά, η κυρία Τζανιδάκη κάποτε, που είχαν φτιάξει σπιτάκια και ξεκινήσαμε την παρανόηση των μαθητών, ας πούμε, ότι το μαύρο χρώμα απορροφά. Έτσι, και για να λύσουν αυτό το πρόβλημα, φτιάξανε κουτάκια, έτσι, από σπιτάκια μικρά, βάλαν τη θερμοκρασία μέσα, βάλαν τα παγκάκια και παρατήρησαν ότι αυτό το οποίο είχε το μαύρο χρώμα διατηρούσε τη θερμοκρασία, γιατί είναι μονωτής. Για να τα φτιάξουν αυτά, αριστερά βλέπετε το Unplugged STEM, δηλαδή όργανα τα οποία δεν χρειάζονται το Arduino, και δεξιά βλέπετε ότι σε κάθε σπιτάκι βάλανε έναν αισθητήρα θερμοκρασίας, ο οποίος μετρούσε τη θερμοκρασία. Αυτό εδώ πέρα είναι στο Tinkercad, έτσι, αυτό εδώ πέρα είναι στο Tinkercad, δηλαδή δεν είναι πραγματικά, είναι το Arduino, αλλά σε μια εφαρμογή. Ακούγομαι ή έχει πέσει? Ακούγομαι. Ακούγεστε. Ακούγεστε. Λοιπόν, άρα λοιπόν είμαστε, εδώ λοιπόν είναι αισθητήρας θερμοκρασίας, ο οποίος μπορούσε να έχει μπει σε κάθε σπιτάκι, θα παίρνανε πραγματικά δεδομένα οι μαθητές, έτσι, και θα βλέπανε ότι εκεί που υπάρχει, ας πούμε, το μαύρο χρώμα, η θερμοκρασία διατηρείται σταθερή. Πριν, μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά με τη γλώσσα wiring set του Arduino, αλλά μπορούμε να το κάνουμε και με το ArduBlock, δηλαδή να πάμε, ας πούμε, για παράδειγμα, να βάλουμε τον αισθητήρα σε κάθε σπιτάκι μέσα, να βάλουμε ένα σεσουάρ σε απόσταση 15 εκατοστών
και μετά να φτιάξουμε ένα κώδικα, ο οποίος είναι κώδικα σε οπτικό προγραμματισμό, δηλαδή πιο κοντά στα παιδιά. Έτσι. Αυτό θα μπορούσε να γίνει και με το LabVIEW, το οποίο θα σας μιλήσει ο κύριος Καλοβρέκτης αργότερα, έτσι, απλώς το παρουσιάζω εδώ. Ένα άλλο πρόβλημα. Θέλουμε να δούμε πώς δημιουργούνται οι σεισμοί. Δεν θα πεις πώς δημιουργούνται, θα πεις σε μια πόλη σχεδιάζεται η κατασκευή νέων πολυόροφων κτηρίων στα παρακάτω στην πόλη, στα παράκτη. Αυτό έχει σχέση και με αυτά που κάνει και η φίλη μου η Νίκη Ευελπίδη, η οποία νομίζω μας παρακολουθεί. Ο προτινόμενος τόπος κατασκευής είναι κοντά στα όρια των τεκτονικών πλακών. Για την υλοποίηση θα πρέπει να διεξαχθεί μελέτη σεισμικής δραστηριότητας. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να κατασκευαστούν σεισμογράφοι που θα συλλέγουν σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα της σεισμικής δραστηριότητας. Πρέπει στον πραγματικό χρόνο. Εδώ λοιπόν έρχεται τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν. Είναι απλά υλικά. Αυτό το μοντέλο έχει κατά κάποιο τρόπο χρησιμοποιηθεί από την Microsoft, η οποία έχει φτιάξει σεισμογράφους με απλά υλικά. Εμείς το έχουμε εφαρμόσει. Εδώ πέρα βλέπετε ότι μπορεί να συνδεθεί και το Arduino εδώ. Έτσι, εδώ είναι ένας μικρός φελός και ένα μικρό πινίο, έτσι, όπου οποιοσδήποτε δονήσεις λαμβάνονται από το Arduino και σε πληροφορούν. Έτσι, οπότε θα μπορούσαν να υπάρχουν σεισμογράφοι πολύ απλή στα σχολεία, για παράδειγμα, τουλάχιστον για εκπαιδευτικούς λόγους. Αυτό το οποίο εγώ θα επιμείνω εδώ, ίσως να μην το ξέρετε, είναι ότι στο Office 365, στο Excel, υπάρχει μια δυνατότητα, η οποία αν πάτε δηλαδή στο Excel, αλλά στο Office 365, και πάτε στις επιλογές, στα πρόσθετα, μπορείτε να προσθέσετε, και περισσότερο θα έχετε πλέον τώρα το 365, μπορείτε να προσθέσετε τις επιλογές που λένε επιλογές COM, δηλαδή να βάλουμε την COM μέσα, και να έχει data streaming, το οποίο data streaming δεν υπήρχε πριν. Αυτό έχει σαν καλό ότι μπορεί να πάρει τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Επίσης, μπορείς να κάνεις απλές εκπαιδευτικές εφαρμογές με τα λεγόμενα APIs, που να σου δίνουν δεδομένα π.χ. για τον καιρό, για τον άνεμο, για τη θερμοκρασία σε διάφορα μέρη, όπου ο μαθητής πλέον δεν θα παίρνει τα δεδομένα να τα βλέπει. Θα τα κάνει, θα παίρνει τα δεδομένα και θα τα αναλύσει σαν επιστήμονα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ποια είναι η μέση τιμή, πώς σχετίζεται, ας πούμε, για παράδειγμα, η πίεση με τη θερμοκρασία σε αυτό το ύψος. Θα γίνει δηλαδή αυτό που λέμε, θα αποκτήσει την επιστημονική του, ας πούμε, background. Εδώ βλέπετε πώς θα φτιάχνουμε ένα ανεμόμετρο. Και εδώ πίσω σας έχω, δεν ξέρω αν το βλέπετε, το βλέπετε αυτό εδώ πέρα τώρα που σας δείχνω. Φαίνεται. Ναι, ναι, φαίνεται. Αυτό λοιπόν είναι ένα ανεμόμετρο σαν αυτό που έχω εκεί στην εικόνα, όπου οι μαθητές μπορούν ας πούμε, να αρχίσουν να δουν πώς θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα ανεμόμετρο και να μπορούμε να μετρήσουμε, βλέπετε αυτό εδώ πέρα, να μπορούμε να μετρήσουμε την ταχύτητα του ανέμου. Δηλαδή θα βάλουν ένα σημαδάκι σε ένα ποτήρι, θα μετρήσουν πόσες φορές περνάει το ίδιο σημείο από κάπου, θα μετρήσουν το χρόνο, θα διαιρέσουν τον αριθμό των περιστροφών και θα δουν την ταχύτητα την οποία έχει, για παράδειγμα, ο άνεμος σε μια περιοχή. Αυτό μπορεί να γίνει και με το Arduino. Δηλαδή, αν συνδέσουμε την ανεμογεννήτρια εδώ έτσι, και βάλουμε ένα αισθητήρα θερμοκρασίας και το βάλουμε εδώ, θα μπορέσουμε να φτιάξουμε στο Arduino να μας παίρνει πραγματικές μετρήσεις μέσω του Office 365 για το Excel που σας έδειξα πριν. Και έρχομαι τώρα στα τελευταία παραδείγματα. Με τον Κώστα τον Καλοβρέχτη έχουμε φτιάξει μια σειρά βιβλίων που έχουν σχέση με το έξυπνο σπίτι και τα εργαστήρια δεξιοτήτων. Σε τέτοια παραδείγματα θα μπορούσατε για παράδειγμα να δείτε ας πούμε, την έξυπνη γκαραζόπορτα, όπου με το σέρβο κινητήρα που ανέφερε και η Νεφέλη πριν μπορούμε να φτιάξουμε για παράδειγμα πώς θα αυτοματοποιήσουμε την καραζόπορτα, θα πρέπει να ανοίγει όταν ένα όχημα βρεθεί στην περιοχή ανοίξης του αισθητήρα απόστασης. Είναι εδώ, ας πούμε. Δηλαδή, τέτοια παραδείγματα όπου μπορεί σχεδιαστικά να φτιάξει και με το Tinkercad ένα σχέδιο τριδιάστατο ο μαθητής και μέσα σε αυτό να δει πού θα βάλει τον αισθητήρα της απόστασης, πού θα είναι η πόρτα του γκαράζ και θα ανοίγει ο σέρβο κινητήρας, θα περιστρέφεται ο σέρβο κινητήρας όταν η απόσταση θα είναι αυτή η οποία θα φτάνει κοντά στην καραζόπορτα του αυτοκίνητου. Άλλο παράδειγμα είναι ο έξυπνος κάδος απορριμμάτων, με την ίδια λογική. Δηλαδή, πότε θα ανοίγει ο κάδος των απορριμμάτων, ανάλογα με την απόσταση την οποία βρίσκονται, ας πούμε, στα σκουπίδια. Τέτοια παραδείγματα είναι αυτά τα οποία θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον των μαθητών. Ένα τελευταίο πράγμα και κλείνω είναι ότι σήμερα το STEM πρέπει να μετατοπιστεί και υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία έχουμε μείνει τώρα και εμείς στο Arduino και αυτά, αλλά υπάρχουν θέματα τα οποία έχουν σχέση πλέον με
φαινόμενα που σχετίζονται με την πολυπλοκότητα του κόσμου. Αυτά τα φαινόμενα, με το χάος, με τα μη γραμμικά συστήματα, έτσι, είναι θέματα τα οποία πρέπει σιγά σιγά ο μαθητής να μπει. Γιατί? Γιατί η θεωρία της πολυπλοκότητας θα αντικαταστήσει ό,τι υπάρχει ως τώρα. Άρα θα πρέπει στα αναλυτικά προγράμματα να μπουν αυτά τα πράγματα, και για να μπουν αυτά τα πράγματα πρέπει ο μαθητής να δοκιμάσει λίγο και τα μη γραμμικά συστήματα, δηλαδή τα χαοτικά συστήματα, να μάθει λίγο πράγματα για αυτά, να φύγει λίγο από το στεγανό λύσε το τριώνυμο και βρες τις ρίζες του τριώνυμου. Έτσι. Καλά είναι αυτά, γιατί τα χρειάζεσαι, αλλά θα πρέπει να προχωρήσει λίγο παραπάνω. Και θα συμβούλευα όλους να δείτε μια ταινία που λέγεται The Six Degrees of Freedom, για να καταλάβετε πώς με 6-7 κινήσεις στο Facebook θα μπορούσες να συναντήσεις τον Δαλάη Λάμα ή τον πρόεδρο της Αμερικής. Τέλος, το STEM για μένα είναι το ματόσουπα. Δηλαδή, αν μου λέγανε να διαλέξω το ματόσουπα ή noodles για το STEM, θα έλεγα το ματόσουπα. Ποια είναι η διαφορά? Στα noodles μπορείς να φας, αλλά όταν θα τα τρως, είναι μέσα όλα μαζί, αλλά τα ξεχωρίζεις. Στην ντοματόσπα δεν το ξεχωρίζεις. Για να φτάσουμε στο σημείο της ολοκλήρωσης του STEM, πρέπει να φτάσουμε στο αυτά να γίνουν μια ντοματόσπα. Επίσης, θα πρέπει να δούμε αυτό το πολύ ωραίο έργο που έχετε. Βλέπετε ότι τα θέματα του μέλλοντος, ας πούμε, ήταν τα remote real labs, σαν αυτό που κάνατε εσείς. Έτσι. Επίσης, θα πρέπει να δούμε θέματα όπως η κοινωνική δικαιοσύνη στην εκπαίδευση. Γιατί οι υποβαθμισμένες περιοχές θα γίνουν ακόμα πιο υποβαθμισμένες εάν δεν μπει το STEM, ειδικά σε αυτές τις περιοχές. Έτσι. Και αυτό σημαίνει δημοκρατία στην εκπαίδευση. Επίσης, αυτό το οποίο πολλά παιδιά υστερούν αντί τον άλλο, αυτό το inclusive education. Δηλαδή, υπάρχουν πολύ ωραία παραδείγματα για αυτισμό και STEM και με Arduino πειράμα. Τέτοια πράγματα πρέπει να τα δούμε, γιατί μιλάμε θεωρητικά όλοι για την συμπερίληψη στην εκπαίδευση, αλλά η συμπερίληψη στην εκπαίδευση μέσω STEM δεν έχει ακουστεί πολύ. Και τέλος, θα κλείσω με έναν άνθρωπο που αγαπώ πάρα πολύ, δεν υπάρχει, ο Ρίτσαρντ Φάιμαν, ο οποίος ήταν από τους μεγαλύτερους φυσικούς, αλλά ήταν έτσι και ένας τύπος ο οποίος έλεγε παιχνιώδη πράγματα, που λέει, είχε πει ότι «If you think you understand quantum mechanics, you don't understand quantum mechanics». Και αν βάλουμε στη θέση του quantum mechanics στο STEM, νομίζω ότι πάει πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και ελπίζω να μην πήρα πολύ χρόνο και να βοήθησα. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Ψυχάρη. Πολύ ενδιαφέροντα όσο μας παρουσιάσατε. Και τώρα πάμε στον κύριο Καραμπίδη, ο οποίος θα μας παρουσιάσει τα απομακρυσμένα εργαστήρια Arduino που έχουν φτιαχτεί στο πλαίσιο του προγράμματος System. Εμένα βγάλτε με τώρα από presenter. Σας έβγαλα. Κάνω και κανένα τσιγάρο και είμαι καπνιστής και δεν είναι καλό να καπνίζω από εσάς. Ναι. Α, τώρα ναι. Show my screen. Okay. Έχω ανοιχτό μικρόφωνο, έτσι. Και η κάμερα μου. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Θέλω να μοιράσω την παρουσίασή μου. Πρέπει να βλέπετε όλη την οθόνη μου τώρα. Ωραία. Λέγομαι Κωνσταντίνος Καραμπίδης, είμαι μέλος ΕΔΥΠ στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και μέλος του Εργαστηρίου Εφείων Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών. Το γνωστικό μου αντικείμενο είναι Υπολογιστική Νοημοσύνη
με έμφαση ψηφιακή εγκληματολογία και κυρίως ασχολούμαστε με το πώς μέθοδοι υπολογιστικής νοημοσύνης, τεχνητά νευρονικά δίκτυα, machine και deep learning θα εφαρμοστούν στην ασφάλεια, κυβερνοασφάλεια και στο γνωστό πλέον σε όλους Internet of Things. Ήμασταν μέλη της κοινοπραξίας που έτρεξε το έργο System, το οποίο τα παραδοτέα, όπως είπε η κυρία Δημοπούλου νωρίτερα, ήταν το περίφημο ArtLab Hub, ένα σύστημα online που μέσω του οποίου θα γινόντουσαν οι κρατήσεις των ανθρώπων που θα θέλαν να επισκεφτούν τα απομακρυσμένα εργαστήρια που είτε δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου, είτε θα δημιουργηθούν στην πορεία από σχολεία που θέλουν να συμμετέχουν. Εγώ θα σας δείξω πώς ακριβώς στήθηκε αυτό το εγχείρημα, το δεύτερο παραδοτέο, το Hub, και τι ακριβώς έκανε το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο όσον αφορά την ελληνική συμμετοχή. Για να επισκεφτείτε το Hub, θα πρέπει να επισκεφτείτε τη διεύθυνση που βλέπετε στο PowerPoint. Όπως βλέπετε, εδώ θα το δούμε αργότερα να παίζει και ζωντανά. Υπάρχει ένα κεντρικό μενού όπου μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα εργαστήρια. Εδώ βλέπετε τα εργαστήρια που έχουν αναπτυχθεί από τους εταίρους του έργου. Εμείς οι Ισπανοί, οι Κροάτες και οι Πορτογάλοι. Και μέσω του οποίου μπορείτε είτε να κάνετε μία κράτηση για καθένα από αυτά τα εργαστήρια, το οποίο να διευκρινίσω ότι εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς. Δηλαδή, εμείς για παράδειγμα έχουμε στήσει ένα εργαστήριο που αφορά τις οθόνες LCD. Οι Κροάτες έχουν ασχοληθεί με κάποιους άλλους αισθητήρες, ούτως ώστε να μην ασχολούμαστε όλοι με το ίδιο πράγμα και έτσι να υπάρχει μια συνολική και πολύπλευρη προσέγγιση πάνω στο θέμα. Αυτή λοιπόν τη στιγμή υπάρχουν 5 εργαστήρια. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση είτε με κάποιον φίλτρο που θα χρησιμοποιήσετε με βάση τη χώρα, με βάση το υλικό, κάποιον αισθητήρα, την οθόνη ή οτιδήποτε άλλο. Και επίσης υπάρχει δυνατότητα κάποιος να προσθέσει το δικό του εργαστήριο μέσω αναλυτικών οδηγιών που θα υπάρχουν σε λίγο καιρό ανεβασμένες στο site και θα τις δούμε και αυτές και λίγο αργότερα μαζί. Εδώ τώρα βλέπετε πώς είναι αυτή τη στιγμή το εργαστήριο που αναπτύχθηκε από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Βλέπετε εδώ μια οθόνη. Έχουμε κρύψει και το Arduino και ένα Raspberry που χρειάζεται από πίσω. Δεν υπάρχει λόγος. Ο χρήστης αυτό που θέλει να βλέπει είναι το τελικό αποτέλεσμα, καθώς και τους αισθητήρες. Θα σας δείξω όμως πώς ήταν μια πρώτη προσέγγιση αργότερα για να δείτε και τη διαφορά. Βλέπετε λοιπόν μια οθόνη, ένα DC και ένα servo motor, ένα αισθητήρα θερμοκρασίας, ένα ultrasonic detector, μια ήττα γέφυρα. Και βλέπετε επίσης και το περιβάλλον που φιλοξενεί το εργαστήριό μας πάνω στο Hub, όπου βλέπετε κάτω είναι το sketch, όπου είναι ο κώδικας που γράφει ο μαθητής ή οποιοδήποτε άλλο θέλει να επισκεφτεί το εργαστήριο και ταυτόχρονα να κάνει compile τον κώδικα και να τον κάνει upload στο Arduino, όπου μέσω μιας κάμερας βλέπει σε πραγματικό χρόνο τα αποτελέσματα της προσπάθειάς του. Εδώ ενδεικτικά έχουμε βάλει τα εξαρτήματα τα οποία χρησιμοποιήσαμε για να δείτε αυτό το αποτέλεσμα, καθώς και σε ποια πινάκια έχουν συνδεθεί. Και εδώ πέρα είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Αυτή ήταν η πρώτη μας προσπάθεια όταν ξεκίνησε το έργο. Όπως βλέπετε, το αποτέλεσμα είναι λίγο πρόχειρο. Απλά θέλαμε τότε να δούμε κατά πόσον θα ήταν λειτουργικό και συνέχεια το επόμενο βήμα ήταν να το κάνουμε και πιο καλέσιτο. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπετε το εργαστήριο μέσω του Hub. Η εικόνα, το screenshot έχει τραβηχτεί πριν από αυτό που θα δείτε μετά. Τώρα είναι πιο συμμαζεμένα, δεν είναι έτσι τα καλώδια. Και όπως είπα και πριν, μπορείτε να φτιάξετε ένα sketch δικό σας, να το κάνετε compile και upload. Αυτό θα προσπεράσω γρήγορα γιατί αναφέρθηκε πριν η κυρία Δημοπούλου. Είναι τα 10 module τα οποία αναπτύχθηκαν εκτός από το Hub κατά τη διάρκεια του έργου. Απλά να αναφέρω ότι εμείς ασχοληθήκαμε με το module 7 που αφορά την LCD οθόνη
και ασχοληθήκαμε με δύο τρόπους σύνδεσης, είτε παράλληλα είτε χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο I2C. Και πάνω σε αυτά, εκτός από την θεωρητική προσέγγιση για το τι είναι και πώς συνδέεται καθένα από αυτά τα εξαρτήματα, αναπτύχθηκαν και ασκήσεις τα οποία βοηθούν τους μαθητές να κάνουν εξάσκηση, έχοντας βέβαια τη γνώση που έχουν αποκτήσει μέσω της μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε. Οι πρώτες τρεις ασκήσεις που αναπτύξαμε εμείς είναι καθαρές εισαγωγικές, πώς να κάνετε να εμφανίζετε στην οθόνη το περίφημο μήνυμα το Hello World, να διαβάζετε και να μέσω ενός εισιτήρα και να εμφανίζετε στην οθόνη τις ενδείξεις θερμοκρασίας και υγρασίας που παίρνετε μέσω ενός εισιτήρα DHT11 και πώς να γίνεται αναλλαγή μεταξύ δύο μηνυμάτων πάνω στην οθόνη. Οι επόμενες τρεις ασκήσεις είναι για πιο έμπειρους χρήστες και αυτούς που έχουν προχωρήσει ένα επίπεδο παρακάτω. Και η τελευταία, η έβδομη, κάνει μικρά πράγματα για τον υποκράτη. Δηλαδή, κάνεις... σημαίνει ότι τόσο, μην με ακυρώνεις. Εντάξει. Κάνει simulation, την πινακίδα που βλέπουμε σε ένα φαρμακείο που γίνεται εναλλαγή ώρας θερμοκρασίας και το αν το φαρμακείο είναι ανοιχτό ή κλειστό. Εδώ βλέπετε λοιπόν πώς ήταν, πώς έχουμε στήσει κάθε μία από αυτές τις ασκήσεις. Εδώ έχουμε θερμοκρασία και υγρασία και η άσκηση 3 ήταν ανάλογα με την τιμή της θερμοκρασίας και της υγρασίας να εμφανίζει με κάποιους κανόνες IF κάποια μηνύματα, low humidity και cold weather αντίστοιχα. Εδώ βλέπετε πώς γίνεται η εναλλαγή της οθόνης και τέλος βλέπετε αυτό που σας έλεγα, αν το φαρμακείο είναι ανοιχτό, καθώς και την τρέχουσα θερμοκρασία εκείνη τη στιγμή με την ημερομηνία. Όσον αφορά τώρα το δεύτερο παραδοτέο, το hub, για το οποίο θα είμαι πιο αναλυτικός παρακάτω, μπορείτε εσείς να προσθέσετε το δικό σας εργαστήριο. Δηλαδή τα σχολεία θα μπορούν πολύ εύκολα, ο εξοπλισμός που χρειάζεται να αγοράσουν είναι της τάξης των 100 ευρώ το πολύ, θα έλεγα. Να το στήσετε το εργαστήριό σας. Σας παρέχουμε αναλυτικές οδηγίες για το πώς ακριβώς θα το κάνετε, βήμα προς βήμα, με εικόνες μέσα. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Αυτά που θα χρειαστείτε είναι ένα Raspberry Pi 3V+, μια κάμερα του Raspberry ή οποιαδήποτε web κάμερα έχετε. Εμείς έχουμε χρησιμοποιήσει το Raspberry. Καλό είναι να υπάρχει μόνιμος φωτισμός στο εργαστήριό σας, ώστε να μπορεί κάποιος να το επισκεφτεί οποιαδήποτε ώρα της ημέρας χωρίς να υπάρχει πρόβλημα και να βλέπει. Προφανώς οι εισιτήρες που θα χρησιμοποιήσετε εσείς στο δικό σας εργαστήριο, ένα Arduino και μια σύνδεση στο ίντερνετ, ώστε να γίνει διασύνδεση. Για να κάνετε τώρα το αρχικό στάρισμα του εργαστηρίου σας, θα χρειαστείτε να εγκαταστήσετε Python 3 και Dockers, να κλωνοποιήσετε το αποθητήριο που έχουμε ανεβάσει στο GitHub, να εγκαταστήσετε Docker Container και στη συνέχεια να παραμετροποιήσετε το εργαστήριό σας μέσω ενός configuration file και εκεί πάλι υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες. Επίσης, επειδή το βίντεο feed, η κάμερά σας, δηλαδή το βίντεο που παίρνετε από την κάμερά σας, τρέχει κατευθείαν από το ArtLab το δικό σας, χρειάζεται μια public IP με ένα πιστοποιητικό SSL. Για να το προσθέσετε τώρα το εργαστήριο, πρέπει πρώτα να γίνετε χρήστες του Hub και στη συνέχεια να το δηλώσετε το εργαστήριό σας και αφού γίνει approved, δεκτό από τον Hub Administrator που είναι κάποιος συνάδελφος από τους Πορτογάλους εταίρους, να τρέξετε ξανά το ArtLab Container που θα έχετε βάλει και να βάλετε κάποια sample sketches μέσα στο Hub όπως θα δείτε που έχουμε βάλει και εμείς. Μισό λεπτάκι δώστε μου. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν αυτό που βλέπουμε είναι πώς είναι το εργαστήριό μας
πίσω από τη σκηνή, με λίγα λόγια, πώς είναι στημένο, βλέπετε ότι χρειαζόμαστε μόνιμο φωτισμό. Έχουμε λοιπόν προσαρμόσει το φωτισμό πάνω σε ένα κουτί από CD. Έπρεπε να είμαστε λίγο ευρηματικοί. Το κουμπί. Έχουμε βάλει και την κάμερα πάνω και βλέπετε πώς είναι ουσιαστικά το εργαστήριο. Αυτό που θα δείτε εσείς μετά, δεν βλέπετε τα γύρω-γύρω, αλλά σας ξαναλέω, αυτή η φωτογραφία, το screenshot, είχε τραβηχτεί πριν από τη διόρθωση των καλωδίων. Αυτά όσον αφορά την παρουσίαση, και τώρα θα μου επιτρέψετε να σας δείξω 2 λεπτά το hub. Τη βλέπετε την οθόνη μου? Ωραία. Λοιπόν, αν επισκεφτείτε το URL που είδατε στην παρουσίαση και θα το βλέπετε και στην σελίδα του προγράμματος, θα είναι όλα τα δεδομένα διαθέσιμα εκεί, και κάνετε login, θα δείτε κάτι τέτοιο. Να σας πω εδώ ότι στην επόμενη έκδοση του Hub τα πάντα θα είναι μεταφρασμένα. Δηλαδή, ήδη έχουμε μεταφράσει την εφαρμογή σε όλες τις γλώσσες των εταίρων και στα ελληνικά, λοιπόν. Απλά εγώ τώρα αυτή τη στιγμή το έχω στα αγγλικά. Όπως επίσης μεταφρασμένο είναι και το υλικό που έχει αναπτυχθεί, οι 10 διδακτικές ενότητες. Επομένως, κάποιος που δεν ξέρει πολύ καλά αγγλικά δεν θα έχει θέμα, θα είναι και στη γλώσσα του. Εδώ λοιπόν βλέπετε την αρχική σελίδα, αφού κάνετε βέβαια login, και βλέπετε εδώ πάνω έχουμε τα εργαστήρια, πώς να προσθέσετε το δικό σας ArtLab, κάποιες πληροφορίες για εσάς και προφανώς θα γίνεται κάντε αποσύνδεση. Όσον αφορά τα εργαστήρια, βλέπετε ότι έχετε 2 επιλογές. Είτε να ψάξετε να βρείτε κάποιο εργαστήριο, είτε να δείτε ποια είναι τα δικά σας εργαστήρια. Βέβαια, ένας χρήστης με απλός χρήστης στο My Laboratories δεν θα βρείτε απολύτως τίποτα. Εγώ που είμαι αυτή τη στιγμή διαχειριστής, θα δείτε αργότερα ότι θα μου εμφανίσει το HMU Lab, επειδή έχουμε στήσει με αυτό το λογαριασμό το δικό μας εργαστήριο. Εδώ λοιπόν είναι, αν πάτε να κάνετε αναζήτηση, τα διαθέσιμα εργαστήρια που μπορείτε να πάτε και να επισκεφτείτε. Βλέπετε από πάνω από τα εργαστήρια ότι μπορείτε να φιλτράρετε τα αποτελέσματα είτε με το όνομα του εργαστηρίου, είτε με τη χώρα, είτε ακόμα και με κάποιο υλικό. Κάποιος, για παράδειγμα, θέλει να κάνει αναζήτηση από τα 50% στο μέλλον διαθέσιμα εργαστήρια, αυτά που ασχολούνται με τα buzzer. Το δείχνει μόνο αυτά. Αφού λοιπόν πάρετε τα αποτελέσματα που θέλετε, εμείς θα μιλήσουμε για αυτό εδώ το δικό μας, το Lab HMU. Έχετε στη διάθεσή σας τις εξής επιλογές. Το Manage Reservation, να κάνετε μια κράτηση στη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που σας βολεύει, ώστε να μπείτε μόνο εσείς και να ανεβάσετε κώδικα και να κάνετε τα πειράματά σας. Και να έχετε πρόσβαση στο εργαστήριο μέσω του Access Laboratory. Πάμε να δούμε λοιπόν την πρώτη επιλογή. Στο Manage Reservation, αν πάτε, σας εμφανίζει εδώ για τις υπόλοιπες ημέρες και ώρες τα διαθέσιμα ραντεβού. Αυτή τη στιγμή είναι όλα άδεια και βλέπετε ότι αν επιλέξω γίνεται αλλάζει σε πράσινο. Για παράδειγμα, εγώ επέλεξα από τις 2.30 μέχρι τις 3.30 στις 29 Τετάρτου να δεσμεύσω το HMU Lab για να μπω και να κάνω τη δουλειά μου. Αυτομάτως σας έρθει ένα email το οποίο σας επιβεβαιώνει την κράτηση και το ίδιο email έρχεται πίσω ως ένα reminder λίγο πριν έρθει η συγκεκριμένη ώρα που έχετε κάνει δέσμευση στο εργαστήριο. Μπορείτε να πάτε είτε στην προηγούμενη εβδομάδα για να δείτε, αλλά δεν θα σας εμφανίσει κάτι γιατί δεν θα μπορείτε να το επιλέξετε, είτε την επόμενη εβδομάδα. Ένα σύστημα διαχείρισης κρατήσεων είναι. Το επόμενο βήμα λοιπόν, αφού κάνετε την κράτηση και έρθει η ώρα να μπείτε μέσα, είναι να πατήσετε το κουμπί το Access Laboratory. 2 λεπτά. Λοιπόν, αυτό λοιπόν εδώ είναι το εργαστήριο, το δικό μας Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Όπως βλέπετε, υπάρχει ένας χώρος που υπάρχει η κάμερα μέσω της οποίας βλέπετε αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι είναι φορτωμένο το sketch με το περίφημο μήνυμα το Hello World.
Εδώ λοιπόν που λέει sketch name είναι τα sample sketches που σας είπα πριν ότι κάποιος που ανεβάζει ένα εργαστήριο θα πρέπει να ανεβάζει ώστε να καθοδηγούν τους μαθητές τουλάχιστον στην αρχή. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι επιλέγουμε αυτό, το βλέπετε εδώ πέρα τον κώδικα και για να κάνουμε και ένα πείραμα επιτόπου ας αλλάξουμε το μήνυμα και ας βάλουμε αντί hello world, hello people. Κάνουμε compile τον κώδικα. Εδώ πέρα στο παράθυρο θα πρέπει να μου πει compilation successful, είναι επιτυχής ο κώδικας μου και κάνω upload στο Arduino, θα αναβοσβήσει όπως ξέρετε το λεντάκι και ταυτόχρονα θα δείτε στην οθόνη θα αλλάξει και αντί hello world βλέπετε ότι έγινε hello people. Λοιπόν, τώρα εδώ είναι κάποιες πληροφορίες για σας. Εδώ θα φαινόντουσαν οι κρατήσεις σας, αν είχατε κάνει κάποια πριν την ακύρωση, γι' αυτό δεν δείχνει κάτι, καθώς επίσης μόνο για τους διαχειριστές βλέπετε ότι μπορείτε να πάτε και να διαχειριστείτε το δικό σας εργαστήριο, δηλαδή να πάτε να προσθέσετε κάποιες πληροφορίες σχετικά με το εργαστήριό σας ή να αλλάξετε αν θέλετε κάτι στην πορεία. Τώρα, όσον αφορά το πώς θα προσθέτει το εργαστήριό σας στο δικό μας hub, θα πάτε από εδώ που λέει Add Your Ad Lab. Εδώ θα υπάρχει ο οδηγός, ο οποίος θα είναι αναλυτικότατος για το πώς θα το κάνετε. Εδώ θα έχουμε ανεβάσει και τη διανομή του Raspbian που χρειάζεται για το Raspberry, ώστε να προχωρήσετε και να γίνουν όλα τα βήματα σωστά. Και το επόμενο βήμα είναι να προσθέσετε, αφού έχουν γίνει όλα αυτά, το εργαστήριό σας στο hub. Θα πρέπει να δώσετε ένα όνομα, από ποια χώρα είσαστε και ενδεικτικά κάποια υλικά τα οποία θα ασχολείτε το εργαστήριό σας, κάποιους αισθητήρες. Μπορείτε να επιλέξετε ένα ή περισσότερους από ένα. Ένα logo, αν υπάρχει, του εργαστηρίου σας, του σχολείου σας, όπως θέλετε, ή και το schematics, δηλαδή ένα διάγραμμα wiring, το οποίο ξέχασα να πω ότι αργότερα, στην επόμενη έκδοση, έχουμε συμφωνήσει να ενσωματωθεί κάπου εδώ, τους ώστε αυτός που δεν θέλει να πατάει πάνω σε assembly sketches και να γράψει δικό του κώδικα, να ξέρει σε ποια pin το Arduino είναι συνδεδεμένα ποια υλικά, ώστε να κάνει τις ανάλογες τροποποιήσεις και να γράψει το δικό του κώδικα. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Εμείς ευχαριστούμε. Τώρα, πριν προχωρήσουμε στον επόμενο ομιλητή, έχουμε δύο σύντομες ερωτήσεις. Σε ποιες τάξεις απευθύνονται αυτά τα εργαστήρια και αν μπορεί οποιοδήποτε να τα κάνει ανεξαρτήτως εμπειρίας. Ναι, απευθύνονται όπως έχουμε πει και για το πρόγραμμα σε παιδιά μαθητές ηλικίες 14 με 18 ετών. Το λέει και εδώ μπροστά στην οθόνη που έχω. Από εκεί πέρα βέβαια δεν αποκλείεται κανένας άλλος και μεγαλύτερης ηλικίας αν δεν έχει εμπειρία και θέλει να ασχοληθεί, να διαβάσει το υλικό και να ασχοληθεί με το Arduino. Επομένως απαντώ έτσι και στο επόμενο ερώτημά σας ότι ξεκινώντας κάποιος από κυριολεκτικά από το μηδέν μπορεί με βάση το υλικό που έχει αναπτυχθεί στο παραδοτέο 1 που ήταν η περίφημη μεθοδολογία, οι 10 ενότητες δηλαδή, αλλά ταυτόχρονα και η πρακτική εξάσκηση μέσω των απομακρυσμένων εργαστηρίων, που αυτό πραγματικά είναι η καινοτομία του προγράμματος, δεν είναι simulation εδώ, δεν είναι προσομοίωση, είναι πραγματικό εργαστήριο, απλά έχουμε την ευκολία να το κάνουμε στο δικό μας χρόνο, στο δικό μας χώρο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θεωρούμε ότι θα πάρει μια πολύ καλή βάση, ούτως ώστε να προχωρήσει μετά ένα βήμα παρακάτω και να μπει σε άλλα project πολύ πιο σύνθετα. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε προχωράμε στην επόμενη παρουσίαση, όπου ο κύριος Καλοβρέχης Κωνσταντίνος θα μας μιλήσει για την εξαποστάσεις υλοποίηση εργαστηριακών δραστηριοτήτων με ανοιχτή σχεδίαση στην εκπαίδευση των μηχανικών. Βλέπουμε την οθόνη σας. Είναι κλειστό το μικρόφωνο. Τώρα ακούγεται. Ναι, ναι, ναι.
Τέλεια. Βλέπετε και την οθόνη μου. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι και εγώ μαζί σας για να συζητήσουμε, να πάρουμε κάποιες ιδέες, ίσως κάποια ερεθίσματα. Θα το δείξει στο τέλος της παρουσίασης, ήταν αυτό που μας, είναι αυτό που τελικά δώσαμε. Η δικιά μου εισήγηση, όχι εισήγηση, καθώς υπάρχει αρκετός διάλογος, φαντάζομαι και στο τέλος της όλων των ομιλιών, όλων των εισηγήσεων, είναι η εξαποστάσεως υλοποίηση εργαστηριακών δραστηριοτήτων με ανοιχτή σχεδίαση στην εκπαίδευση των μηχανικών. Τι θα δούμε μέσα από αυτή την παρουσίαση, ποιος είναι ο σκοπός αυτής της εισήγησης? Ο σκοπός της εισήγησης είναι να αναδείξουμε όλα αυτά τα οποία είδαμε και από τον προηγούμενο ομιλητή, αλλά και από τον κύριο Σαράντο, πώς το STEM μπορεί να έρθει σε μια πραγματικότητα, αν και εξαποστάσεως. Άρα, απαιτείται η ανάδειξη των εξαποστάσεως εργαστηριακών δραστηριοτήτων μέσω της ανοιχτής σχεδίασης ρομποτικών συστημάτων. Όλα αυτός ο ωραίος συνδυασμός εξαποστάσεως εργαστήρια, εξαποστάσεως εργαστηριακές δραστηριότητες με ανοιχτή σχεδίαση ρομποτικών συστημάτων μπορεί να δώσει μεγάλη ενίσχυση στην εκπαίδευση των μηχανικών μέσα από ένα πλαίσιο διάχυτης υπολογιστικής διάθρασης του διαδικτύου των πάντων και των ανοιχτών χώρων κατασκευών. Για να τα πάρουμε όμως λίγο τα πράγματα από την αρχή, ως εξαποστάσεως υλοποίηση εργαστηριακών δραστηριοτήτων, προφανώς εννοείται οποιαδήποτε διενέργεια κάποιων πειραμάτων ή ασκήσεων, χρησιμοποιώντας πραγματικό εξοπλισμό, όπως είδαμε και στην προηγούμενη παρουσίαση, όπου και ο χρήστης δεν είναι πλέον στον ίδιο χώρο, αλλά βρίσκεται απόσταση μέσα από διαδίκτυο, όπου μέσα από ένα LMS, ίσως τύπου σύστημα διαχείρισης του χρόνου και του scheduling που χρειάζεται για να εισέλθει ο οποιοσδήποτε χρήστης, μπορεί να πραγματοποιήσει κάποια εργαστηριακή άσκηση. Τι σημαίνει εξ αποστάσεως υλοποίηση εργαστηριακών δραστηριοτήτων? Ότι ο εξοπλισμός υπάρχει στην πραγματικότητα και το πείραμα πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο. Όμως, αυτό που θα πρέπει να θυμόμαστε πάντοτε είναι κατανοητό, ότι υπάρχει φυσική απόσταση μεταξύ του πειράματος και του ίδιου του πειραματιστή. Λοιπόν, ωστόσο όμως, είναι σίγουρο ότι όταν ένας μαθητής, όταν ένας φοιτητής, έχει την ίδια την εμπειρία, βιώνει την ίδια την εμπειρία κατά την ανάπτυξη, κατά τη μέτρηση, κατά τον προγραμματισμό μιας διάταξης, όπως είδαμε στον προηγούμενο ομιλητή, μέσω του Arduino. Ωστόσο όμως, αυτή η εμπειρία είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να έρθει στον ίδιο. Γίνεται συνήθως μέσω των αισθητήρων, μέσω των καμερών και άλλων υλικών, όπως είδαμε στο προηγούμενο. Τώρα, το πώς γίνονται όλα αυτά, θα πρέπει να υπάρχει ένα λογισμικό, ένας κώδικας, να το πω, μια πλατφόρμα να την ονομάσω, που να παρέχει όλα εκείνα τα εικονικά όργανα, τα οποία είναι ακόμα πιο εύκολα για τον ίδιο τον χρήστη. Φανταστείτε το εξής. Θα το πω σαν παράδειγμα. Θα μπορούσε ένας μαθητής, μην έχοντας ηλεκτρικά στοιχεία, να μετρήσει ο ίδιος με ένα ηλεκτρικό όργανο, με ένα βολτόμετρο, την τάση σε ένα δικτύωμα από εξαποστάσεως, χωρίς αυτό το δικτύωμα να είναι μόνιμο συνδεδεμένο πάνω σε μια πλατφόρμα. Αλλά να μπορεί οποιοδήποτε καθηγητής, οποιοδήποτε δάσκαλος, να σχεδιάζει το δικό του πείραμα με πολύ απλά υλικά. Εδώ θα απαντήσω από την αρχή, ναι, μπορεί, και είναι κάτι το οποίο αναπτύσσουμε και εμείς στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλία, μαζί με τον κύριο Σαράντο, τον κύριο Ξενάκη, θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον εξαποστάσεως, με την εξαποστάσεως υλοποίηση εργαστηριακών δραστηριοτήτων μέσω ρομποτικών μηχανισμών, όπου ένας ρομποτικός μηχανισμός αποτελούν τα χέρια του μαθητή, όπου όπως ο μαθητής επεμβαίνει με την ακίδα του πάνω σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, έτσι και ο ίδιος ο ρομποτικός μηχανισμός καθοδηγείται από τον μαθητή για να επέμβει εκεί που χρειάζεται να μετρήσει, εκεί που χρειάζεται η άσκηση να δώσει κάποιο αποτέλεσμα. Αυτό που θα σας δείξουμε εμείς ή αυτό που παρουσιάζουμε εδώ αφορά κυρίως μια
πιο αναπτυγμένη τεχνολογία όσον αφορά τη σύνδεση λογής δεδομένων και ειδικότερα με τον προγραμματισμό LabVIEW, γιατί και θα δούμε να έχει η ανάπτυξη από απόσταση. Βέβαια, δεν θα επιμείνω πώς οργανώνεται ένα σύστημα συλλογής δεδομένων, ένα data acquisition σύστημα, γιατί αφορά θέματα τα οποία άρχονται των ηλεκτρολόγων μηχανικών, ηλεκτρονικών και μηχανικών για την ανάπτυξη όλων αυτών. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι ο τελικός μας χρήστης. Ο μαθητής, ο προπτυχιακός, ο μεταπτυχιακός, ο διδακτορικός, όχι ακόμα και ο μηχανικός, ο οποίος θέλει να αναπτύξει μια νέα τεχνολογία ή να ασχοληθεί με κάποια ζητήματα εξαποστάσεως. Σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια βλέπουμε λίγο περισσότερο πώς έχουμε οργανώσει, οργανώνεται μέσω συστημάτων μετρήσεων και ελέγχου με τον προγραμματισμό LabVIEW που θα σας δείτε. Όπου το φυσικό μέγεθος ακολουθεί μία πορεία, αν έστω ας μιλήσουμε για την τιμή της θερμοκρασίας, όπως αναφέραν και οι προηγούμενοι ομιλητές, ένας αισθητήρας που βρίσκεται απομακρυσμένα, μπορεί ο ίδιος ο αισθητήρας να βρίσκεται σε ένα εργαστηριακό χώρο ενός πανεπιστημίου και μέσω ενός συστήματος και χρονοπρογραμματισμού όλοι με αυτές να κάνουν την εργαστηριότητα. Λαμβάνει το σήμα, υπάρχει μια διάταξη προσαρμογής σήματος, όπου μέσω ενός DAC συστήματος ή ενός Arduino ή ενός Raspberry μπορούν να εισέλθουν στην υπολογιστή αυτά τα δεδομένα μας, να αναπτύξουμε το λογισμικό το οποίο βοηθάει πάρα πολύ τον μαθητή, καθώς βρίσκεται απέναντι σε ένα σύνολο εικονικών οργάνων, να πάρει τις μετρήσεις του, να καταχωρήσει τα δεδομένα πάνω σε ένα πραγματικό πείραμα εξαποστάσεως και να επέμβει σε έναν ενεργοποιητή, ο οποίος μπορεί να είναι ένας σερβοκινητήρας ή ένα σύνολο από σερβοκινητήρες που ο ρομποτικός βραχίωνας που δομούν να μετακινήσει το probe του πολυμέτρου στο σημείο που θέλει ο μαθητής για να κάνει τη μέτρησή του. Βέβαια, τα πράγματα μπορεί να ακούγονται έτσι, ως ένα σημείο αρκετά απλά, αλλά σίγουρα χρειάζεται αρκετός κόπος και τεχνογνωσία στο να στηθούν από την αρχή οι τεχνολογίες αυτές. Εξάλλου και ο σκοπός όλων αυτών δεν είναι οι μαθητές να γίνουν μηχανικοί για να στην remote labs, αλλά να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα remote labs για να μπορέσουν να κάνουν κάποιες πραγματικές μετρήσεις στον πραγματικό χρόνο, όπως στο παράδειγμα της εικόνας αυτής, της οποίας θα δούμε στην συνέχεια. Τώρα, διαζώηση εργαστήρια, VS εξαποστάσεις εργαστήρια. Πάρα πολύ θα θέλαμε όλοι μας να είμαστε σε ένα εργαστήριο. Βέβαια, όλες αυτές οι καταστάσεις έτσι, μας έχουν οδηγήσει και οδηγούν την τεχνολογία και την εκπαιδευτική κοινότητα προς τα εξαποστάσεις εργαστήρια. Και γιατί υπάρχει η ανάγκη ύπαρξης αυτών των εξαποστάσεων εργαστήριων. Μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που μπορεί να κάνει κάποιος, ερευνητές έχουν δείξει ότι μέσω των εξαποστάσεων εργαστηριακών πράξεων ή των εξαποστάσεων εργαστηρίων υπάρχουν οικονομικά ζητήματα κόστους, όπου τα εξαποστάσεων εργαστήρια υπερτερούν, έτσι, υπερτερούν με την έννοια ότι θέλουν χαμηλότερο κόστος υλοποίησης από ότι να υπάρχουν όλα τα εργαστήρια παντού σε όλες τις πόλεις, σε όλα τα σχολεία. Χρονικά ζητήματα όσον αφορά το χρόνο υλοποίησης και ο περιορισμός των συμμετοχόντων. Πιθανόν σε ένα εργαστήριο να υπάρχει χώρος ή θέσεις εργασίας μόνο για 10 μαθητές. Επομένως, θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ σημαντική οργάνωση και χρόνος για να μπορέσουν να κάνουν την άσκησή τους. Άρα, σε ένα εξαποστάσεως εργαστήριο, τα χρονικά ζητήματα όσον αφορά το χρόνο υλοποίησης είναι υπέρ των εξαποστάσεως. Προσβασιμότητα στον χώρο του εργαστηρίου από τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ένα από τα θέματα τα οποία επιλύουν τα εξαποστάσεις εργαστήρια. Τα άτομα σε μια εργαστηριακή ομάδα δεν μετέχουν εισάξια ώστε να αναπτύξουν τις ιδιότητες που απαιτούνται. Αυτό και από την δική μας εμπειρία και ο καθένας μας θα έχει διαπιστώσει ότι μέσα σε μια τάξη πιθανόν, είτε είναι μαθητές είτε είναι προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, πιθανόν στην ομάδα να ασχολούνται μόνο ένα ή δύο άτομα και όχι όλα τα μέλη της ομάδας. Άρα, εδώ στο εξαποστάσεως εργαστήριο, ο κάθε ένας θα έχει το δικό του χρόνο ή έχει το δικό του χρόνο για να κάνει την άσκησή του. Και βέβαια, η πανδημία με τον COVID-19 έδειξε αυτή τη γεωμετρικά φυσανόμενη ανάγκη για την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Καλά, θα ρωτήσει κάποιος. Τα μαθησιακά αποτελέσματα όμως είναι ακριβώς τα ίδια. Υπάρχει ταύτιση ή υστερούν ή υπερτερούν.
έρευνες έχουν δείξει και πρόσφατες ότι συγκρίνοντας τα μαθησιακά αποτελέσματα έδειξε πως δεν υπάρχει σημαντική διαφορά ως προς το επίπεδο, στα επίπεδα της μάθησης. Παρόμοια αποτελέσματα, σας λέω, έχουν δείξει πάρα πολλές έρευνες, καθώς τον τελευταίο καιρό μαζί με τον κύριο Ξενά και τον κύριο Σαράντο αναπτύσσουμε τη φιλοσοφία των remote labs μέσω ρομποτικών μηχανισμών, όπως θα δείτε. Δείχνουν ότι δεν υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά των μαθησιακών αποτελέσματων μάθησης μεταξύ των διαφορετικών τρόπων διεξαγωγής των εργαστηρίων. Άρα, μπορούμε να πούμε ότι ως προς τα μαθησιακά αποτελέσματα υπάρχει μια εισάξια κατανομή. Τα θετικά στοιχεία μπορούμε όλοι να τα φανταστούμε. Το κόστος ακριβού εξοπλισμού μπορεί να μοιραστεί μεταξύ εκπαιδευτικών μονάδων. Να μειωθεί το κόστος συντηρήσεως του εξοπλισμού. Αν φανταστείτε ότι για να υλοποιήσουμε ένα πλήρως εργαστήριο χρειάζεται ένα κόστος συντήρησης, ένα κόστος εξοπλισμού, πώς αυτά μπορούν να μειωθούν όταν υπάρχει ένα πλήρως οργανωμένο εξοπλισμένο εργαστήριο σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα ή σε έναν φορέα. Δεν υπάρχει ο κίνδυνος τραυματισμού. Τι σημαίνει αυτό, δεν υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού? Πιθανόν να χρειαστεί ο μαθητής να κάνει ένα πείραμα έτσι ώστε να μετρήσει το σημείο, να μετρήσει την θερμοκρασία στο σημείο βρασμού του νερού. Οι μαθητές με ειδικές ανάγκες μπορούν να έχουν πρόσβαση. Δεν υπάρχει γεωγραφική απόσταση. Μπορεί να είναι διαθέσιμη και πέρα από τις διδακτικές ώρες η χρήση αυτού του εργαστηρίου, όπως πάρα πολύ καλά είδαμε και στο πρόγραμμα το οποίο έχετε αναπτύξει με την ενσωμάτωση ενός τέτοιου πακέτου μέσα σε ένα LMS σύστημα. Και προφανώς παρέχουν πρόσβαση όπου δεν είναι φυσική η πρόσβαση των μαθητών. Πάρα πολλά νησιά, κριτικά μέρη, ίσως να μην έχουν και δεν έχουν εξοπλισμούς στα εργαστήριά τους, άρα σε μια τέτοια περίπτωση οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες και να κάνουν τις μετρήσεις και τα αποτελέσματά τους. Τώρα, μόνο θετικά, όχι, υπάρχουν και αρνητικά. Οι μαθητές θα πρέπει να εκπαιδευτούν πώς να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό στην αρχή, έτσι είναι κάποιο χρονικό διάστημα, να καταλάβουν πώς μπορούν να κινούν αυτούς τους ρομποτικούς βραχίονες. Δεν συμμετέχουν στη διαδικασία της ενομολόγησης των αντικειμένων ενός τέτοιου πειράματος, που αυτό τους βγάζει από την εμπειρία της διαδικασίας συναρμολόγησης και βέβαια εξαρτάται πλήρως από τη σύνδεση στο διαδίκτυο, που όταν υπάρχουν προβλήματα, προφανώς ένα εξαπτώσεις remote lab θα συναντήσει κάποιες δυσκολίες. Επίσης, πειράματα που έχουν στον χρόνο να δέξουν σπουρά σε ένα πραγματικό εργαστήριο, φανταστείτε, αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρόταση, όπου όταν ένας μαθητής βρίσκεται σε ένα εργαστήριο, έρχεται να συμπεριφερθεί μέσα στο χώρο ως ένας ερευνητής. Γίνεται ένα με το χώρο και αλλάζει η συμπεριφορά του. Σε ένα εξ αποστάσεως όμως εργαστήριο, εδώ τα πράγματα διαφέρονται, γι' αυτό οι ερευνητές το τάσουν ως αρνητικό στοιχείο. Και βέβαια τυχόν βλάβες μπορεί να μην είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν άμεσα, καθώς κάποιος τεχνικός θα πρέπει να επιλύσει το πρόβλημα και να χαθεί ο χρόνος μέσα στο scheduling που έχει οριστεί από το LMS σύστημα ή κάποιο τύπο LMS σύστημα, όπως αυτό που είδαμε. Τώρα, όσον αφορά τις τεχνολογίες των εξαποστάσεων εργαστηρίων, από αυτά τα συμπεράσματα ή μάλλον μια πρόταση προς σκέψη από μια έρευνα που μελέτησε 99 τέτοια εξαποστάσεις εργαστήρια από το 2003 έως το 2015 σε χώρες όπως είναι οι ΗΠΑ και την Ισπανία, έδειξαν ότι τα περισσότερα αυτά εργαστήρια χρησιμοποιούν εργαστηριακές ασκήσεις, πρακτικές που αφορούν τη μηχανική, φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά και άλλους τομείς, όπως και η ρομποτική. Τώρα, για να αναπτυχθούν αυτές οι τεχνολογίες, τη φιλοσοφία αυτή των ρομποτικών μηχανισμών, χρησιμοποιούμε από την δικιά μας την πλευρά τον διακομιστή του LabVIEW, μια γλώσσα προγραμματισμού, και όχι κάποιο πακέτο, όπου μέσω αυτού του προγράμματος ή μάλλον μέσω αυτής της γλώσσας προγραμματισμού μπορούμε να αναπτύξουμε το εργαστήριό μας, όπως είναι αυτό εδώ που βλέπετε σε αυτήν την εικόνα. Βλέπετε για παράδειγμα ένα πολύμετρο, όπου στο πολύμετρο έχει τοποθετηθεί σε διάταξη μολτομέτρου ένας ρομποτικός βραχίωνας, ένας δάσκαλος έχει σχηματίσει με πολύ απλά υλικά ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα με αλουμινόχαρτο και έχει βάλει πάνω κάποιες αντιστάσεις, όπου ο μαθητής συνέχεια τι κάνει,
σύμφωνα με την άσκηση, θα πρέπει να μετρήσει το δυναμικό στο σημείο 1, 2 και 3. Άρα, ο μαθητής σε ένα πραγματικό εργαστήριο τι θα έκανε, ή ένας προπτυχιακός μαθητής, ένας προπτυχιακός φοιτητής ή μεταπτυχιακός, θα έπαιρνε με το χέρι του το κόκκινο probe, θα τοποθετούσε στο σημείο 3, στο 2 και στο 1 για να καταγράψει τη μέτρηση που θα έβλεπε από το πολύμετρο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το να συνδέσουμε και το φυσικό κόσμο και την τεχνολογία, αλλά να μην ξεχάσουμε τις μετρήσεις, οποίες λαμβάνουμε και οι ίδιοι μέσα από την καταγραφή στο ίδιο μας το χαρτί. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή που έχουμε επιλέξει αυτή την περίπτωση μας εδώ, να καταγράψει ο μαθητής την τιμή της μέτρησης μέσα από το πολύμετρο, όπως το βλέπει ζωντανά από την κάμερά του σε πραγματικό χρόνο. Άρα ο μαθητής τι κάνει, χειρίζεται αυτό το βραχίωνα και καθοδηγεί το βραχίωνα στο χώρο, έτσι ώστε να πάρει τη μέτρηση στα σημεία που το έχει πει ο δάσκαλός του. Σκεφτείτε πόσο εύκολα τώρα ένας δάσκαλος μπορεί με αυτά τα υλικά να αλλάξει αυτό το ηλεκτρικό κύκλωμα, να δημιουργήσει ένα πιο σύνθετο και πιο απλό για να μετρήσει ο μαθητής σε διάφορα σημεία το δυναμικό ή και άλλα χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές των φύλων εργασιών που θέτει. Βέβαια, δεν είναι μόνο αυτή η περίπτωση εδώ, αλλά οι ρομποτικοί βραχίωνες που τους συνδυάζουμε και τους προγραμματίζουμε μέσα του LabVIEW, τους χρησιμοποιούμε στην ουσία σαν τα χέρια μας για να μπορέσουμε να κάνουμε τις μετρήσεις μας. Το LabVIEW δεν είναι κάτι το οποίο ίσως να είναι άγνωστο στους περισσότερους, αλλά όσοι θα έχετε δει το κουτάκι του Mindstone, θα έχετε δει το σηματάκι του LabVIEW εδώ, και θα ήθελα να σας δείξω λίγο τι σημαίνει προγραμματισμός LabVIEW και πώς μπορούμε μέσα σε ένα εξ αποστάσεως πείραμα να πάρουμε κάποια αποτελέσματα τα οποία μπορούν να εμφανιστούν στο φύλο ενός μαθητή. Για την ευκολία του χρόνου εδώ, έχω φτιάξει ένα πολύ απλό demonstration, όπου παρατηρείτε την καταγραφή ενός σήματος. Βέβαια, το έχουμε κάνει σε μια προσομοίωση, γιατί δεν έχουμε τη σύνδεση τώρα με το lab, όπου έστω γίνεται κάποια μεταβολή στο φαινόμενο που παρατηρεί ο μαθητής. Τι θέλουμε, ο μαθητής να κάνει αυτή τη μεταβολή, να την δώσει μέσα στο φύλλο εργασίας που του έχει προτείνει σαν άσκηση ο δάσκαλος, ο καθηγητής του. Τι λέει το φύλλο εργασίας? Εξ αποστάσεως παρατήρηση διαταραχών σε πραγματικό χρόνο. Καταγραφή της οθόνης μου κατά την παρατήρηση διαταραχών σε πραγματικό χρόνο. Επομένως, μπορεί να φέρει με ένα κλικ, όπως βλέπετε εδώ, τη μέτρηση την οποία παρατήρησε στο εξ αποστάσεως πείραμά του ο μαθητής εκείνη τη χρονική στιγμή. Και δεν είναι μόνο αυτό. Πιθανόν ο ίδιος ο μαθητής να χρειαστεί να βγάζει και κάποια αποτελέσματα μέσα από την χρήση λογισμικών που κάνει στα μαθήματά του, όπως το Excel. Άρα μπορεί να εξάγει κατευθείαν μέσα στο Excel τις μετρήσεις που παρατηρεί εκείνη τη στιγμή, όπως ακριβώς έκανα και εγώ με ένα κλικ προηγουμένως, την απεικόνιση του γραφήματος στο φύλλο εργασίας σε ένα κείμενο, να απεικονίσει κατευθείαν την τιμή την οποία πήρε προηγουμένως στο Excel και να προχωρήσει σε κάποιες πράξεις. Βλέπετε δηλαδή, φέρνουμε την τεχνολογία των εξ αποστάσεως Remote Lab σε επίπεδο όχι στατικών σημείων, τα οποία απαιτούν αλλαγή συνθέσεων, αλλά μέσω ρομποτικών μηχανισμών, ο ίδιος ο μαθητής να έχει σαν χέρια του μπροστά στον πάγκο εργασίας και να παίρνει τις μετρήσεις στο σημείο που πρέπει ή στο σημείο που απαιτεί άσκηση. Για να το ξαναδείξω λίγο, γιατί είναι έτσι αρκετά ενδιαφέρον από άποψη, ας πούμε, κινήτρων. Έστω έχει παρατηρήσει ο μαθητής αυτή τη μεταβολή, μπορεί να κάνει export κατευθείαν την παρατήρησή του στον clipboard και στο φύλλο εργασίας που του ορίζει ο καθηγητής, με απλή επικόλυση να φέρει το νέο γράφημα και να συνεχίσει με την παρατήρησή του προς τα κάτω ο μαθητής για την εξήγηση αυτού του φαινομένου. Είναι κάτι το οποίο δουλεύουμε πάρα πολύ στο Θεσσαλίας και στην Ένωση Ε3 ΣΤΕ μαζί με τον Πρόεδρο του Σαράντου Ψυχάρη και τον Ξενάκη τον Απόστολο, του προγραμματισμού του LabVIEW. Όλα αυτά τα σημεία τα έχουμε αναδείξει μέσα από μια τριλογία, μια βιογραφία, ειδικά στον τρίτο μας τόμο. Αρκετές από τις δημοσιεύσεις πάνω σε αυτά τα χαρακτηριστικά και το πώς φέρουν κάποια θετική επίδραση στη μάθηση υπάρχουν στο περιοδικό Εκπαίδευση και Επιστήμες
από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αλλά και στο Hellenic Journal of STEM Education, σε ένα διεθνές περιοδικό, το μέλλον των εξαποστάσεων εργαστηριακών πρακτικών είναι αρκετά μεγάλο, όμως ας μην ξεχνάμε ότι και αυτά αποτελούν για όλους εμάς εργαλεία για να μπορέσει ο μαθητής, ο μεταπτυχιακός, ο προπτυχιακός και οποιοδήποτε άλλος εμπλεκόμενος να φτάσει στο στόχο, που ο στόχος είναι να κατανοήσει ένα πρόβλημα, να κατανοήσει ένα φαινόμενο ή να λύσει μια εξαποστάσεως άσκηση που έβαλε ο δάσκαλος. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Ελπίζω να ήμουν μέσα στο χρόνο και ήθελα να σας δείξω λίγο περισσότερα πράγματα σχετικά με το LabVIEW και πώς όλα αυτά έρχονται σε μια πραγματικότητα μπροστά μας. Και θα χαρώ πάρα πολύ έτσι να συζητήσουμε στη συνέχεια διάφορα θέματα γύρω από αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καλοβλέχτη. Οπότε τώρα προχωράμε πολύ σύντομα στην τελευταία παρουσίαση, όπου θα σας δείξουμε εν συντομία κάποια προγράμματα, ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία αναφέρονται επίσης σε απομακρυσμένα εργαστήρια. Το πρώτο είναι το πρόγραμμα DCSTEC, όπου στόχος του έργου είναι να εκπαιδεύσει τους φοιτητές και τους τεχνικούς του ΠΟΕ πάνω στην κυβερνοασφάλεια. Και σε αυτό θα ήθελε ο κύριος Καραμπίδης να πει κάποια πράγματα. Ναι, σχετικά με αυτό το πρόγραμμα, σχεδιάζουμε πάλι να αξιοποιήσουμε το hub που είδατε για το system, προσαρμοσμένο βέβαια στις ανάγκες του προγράμματος. Θα αναπτυχθεί πάλι κάποιο υλικό, αλλά αυτή τη φορά θα έχει σχέση με την κυβερνοασφάλεια για τεχνικούς που δουλεύουν στο Industry 4. Κυρίως θα κάνουμε focus σε μαθητές επίπεδου 5, χωρίς όμως να αποκλείουμε και κάποιους νεότερους που θέλουν να μάθουν κάποια πράγματα γι' αυτά. Και θα υπάρχουν πάλι κάποια απομακρυσμένα εργαστήρια όπου θα μπορούν ήδη οι συμμετέχοντες να κλείσουν ένα εργαστήριο στον χρόνο και στον χώρο που θέλουν, ούτως ώστε να εκπαιδευτούν πάνω στην την αναγνώριση κυβερνοεπιθέσεων. Με λίγα λόγια, αν εσείς δουλεύατε σε μια βιομηχανία, θα έπρεπε να αναγνωρίσετε κάποια σημάδια ότι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή κάποια κυβερνοεπίθεση στην εταιρεία σας, ούτως ώστε να πάρετε μετά όλα τα μέτρα που προβλέπουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας που έχουν αναπτυχθεί για να περιορίσετε τις ενδεχόμενες ζημιές της επίθεσης. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, εμείς θα αναπτύξουμε 6 τέτοια εργαστήρια που έχουν στόχο, θα μπω λίγο σε λεπτομέρειες τώρα, περισσότεροι ίσως να μην τα ξέρετε, αλλά κάποιοι μπορεί. SQL injection, θα είναι DOS attack, θα είναι τα περίφημα forensics, δηλαδή θα ψάχνουμε κάποια log files, ο εκπαιδευόμενος πάντα, για να ψάξει να βρει κάποιες πληροφορίες για αυτό που επιτέθηκε, ώστε να κλείσει κάποια πράγματα ενδεχομένως. Θα υπάρχει προσομοίωση επίθεση σε PLC, πρώτα κάνοντας ένα port scanning για να δει σε ποιες πόρτες θα ήταν ανοιχτές και μετά να κάνει την επίθεση, και στο τέλος θα ήταν η περίφημη επίθεση Man in the Middle Attack. Αυτά τα εργαστήρια τώρα θα είναι σε ένα πλήρως απομονωμένο περιβάλλον. Οτιδήποτε κάνει κάποιος δεν κινδυνεύει το υπόλοιπο δίκτυο, έτσι με αυτόν τον τρόπο έχει στηθεί, και το δίκτυο έχει την ιδιότητα να επανέρχεται μετά από την προκαθορισμένη ώρα που το έχει κλείσει κάποιος, ώστε να μπορεί κάποιος να είναι διαθέσιμο για αυτόν αργότερα. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε μια πρώτη λειτουργική έκδοση των εργαστηρίων. Αυτή τη στιγμή το έχουμε αναπτύξει ήδη, τα 3 από τα 6 εργαστήρια παίζουν, απλά δεν είναι σε σημείο που να μπορούμε να τα βγάλουμε προς τα έξω. Πιστεύουμε ότι γύρω Σεπτέμβρη θα μπορούμε να έχουμε μια πρώτη έκδοση, ώστε να επικοινωνήσουμε τα αποτελέσματα αυτού του έργου και να σας καλέσουμε πάλι να δείτε τα αποτελέσματά του και να
το δοκιμάσετε και εσείς να μας πείτε την άποψή σας για το τι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε και να το επεκτείνουμε. Σας ευχαριστώ. Ωραία, εμείς ευχαριστούμε. Να αναφέρω μόνο ότι μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα είτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος, είτε στο Facebook, σκανάροντας τα δύο QR code που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη. Να πάω γρήγορα στο επόμενο πρόγραμμα, που είναι το πρόγραμμα Loop, όπου στόχος του είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών μέσα από ένα πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης πάνω στο mentoring και στην υποστήριξη. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν δεξιότητες καθοδήγησης και υποστήριξης και συγκεκριμένα στην επόμενη σχολική χρονιά, από Σεπτέμβριο δηλαδή, θα γίνει η πιλωτική δοκιμή αυτού του προγράμματος. Αν θέλετε κι εσείς να συμμετέχετε, μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα εκδήλωση ενδιαφέροντος, είτε πατώντας το link που βλέπετε στην οθόνη, να επισημάνω πάλι ότι οι παρουσιάσεις θα ανέβουν στην σελίδα της εκδήλωσης και θα σας ενημερώσουμε γι' αυτό και μέσω email, είτε μπορείτε να σκανάρετε το QR code που βλέπετε στην οθόνη. Το επόμενο πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα CircuTex, το οποίο αναφέρεται στη κυκλική οικονομία για τα συνθετικά και τεχνικά υφάσματα μέσω της χρήσης εικονικών εργαστηρίων. Στόχος λοιπόν αυτού του προγράμματος είναι να βελτιώσουμε τις λεγόμενες πράσινες δεξιότητες των φοιτητών και των εκπαιδευτικών ΑΕΗ στον τομέα των συνθετικών και τεχνικών υφασμάτων. Για να γίνει αυτό, θα φτιαχτεί μάλλον, γιατί το πρόγραμμα μόλις ξεκίνησε, θα φτιαχτεί ένα MOOC, ένα δωρεάν δηλαδή πρόγραμμα e-learning, πάνω στην κυκλική οικονομία των συνθετικών και τεχνικών αυτών κλωστοϊφαντουργικών προϊόντων. Και για την καλύτερη κατανόηση για τους μαθητές, θα γίνουν και κάποια εικονικά εργαστήρια, όπου αυτά ουσιαστικά θα είναι τρισδιάστατες αναπαραστάσεις των πραγματικών εργαστηρίων των ΑΗ, των πανεπιστημίων δηλαδή, που συμμετέχουν στο έργο. Και έτσι οι μαθητές θα μπορούν να διεξάγουν εικονικά πειράματα και αναλύσεις. Τώρα, αν θέλετε και σε αυτό το έργο να μάθετε για την πορεία του, δυστυχώς ακόμα είναι πολύ καινούριο, οπότε δεν έχουμε κάποια ιστοσελίδα, αλλά μπορείτε να μας αφήσετε τα στοιχεία σας συμπληρώνοντας τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντας, σκανάροντας το QR code που βλέπετε στην οθόνη. Τώρα, το τελευταίο πρόγραμμα που θα ήθελα να σας παρουσιάσω είναι το πρόγραμμα Paradigm, όπως στόχος του είναι να ενισχύσει τη συμμετοχή των πολιτών σε δράσεις κατά της κλιματικής αλλαγής. Έχουν λοιπόν μέσα από το πρόγραμμα φτιαχτεί κάποιοι τεχνολογικοί σταθμοί σε σχολεία για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών μεταβολών. Επίσης, έχει φτιαχτεί μέσα από το πρόγραμμα μία πλατφόρμα όπου γίνεται ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των σχολείων που συμμετέχουν, καθώς και συζητήσεις πάνω σε περιβαλλοντολογικά θέματα. Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στην πλατφόρμα μπορούν να γίνουν μέσα από το link που βλέπετε στην οθόνη.